Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Από την πρώτη στιγμή της σχετικής συζήτησης για την προώθηση του λεγόμενου δικαστικού χάρτη, το ΚΚΕ αποκάλυψε τον πραγματικό του χαρακτήρα. Μιλήσαμε για αλλαγές σε λαϊκή αντιδραστική κατεύθυνση. Μάλιστα, είχαμε από καιρό προειδοποίηση για τα μέτρα αυτά, που περιγράφονταν πολύ γλαφυρά στην περιβόητη έκθεση Πισαρίδη, κάτω από το γνωστό πλέον δόγμα για μια δικαιοσύνη παράγοντα εμπιστοσύνης για τις επενδύσεις. Ήταν χαρακτηριστική και η τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας στην τότε συζήτηση της Ολομέλειας, που μίλησε για πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας όταν παρουσιάζεται αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα σαν πρόοδο και βελτίωση της ζωής των πολιτών. Τη στιγμή που στην πραγματικότητα η δικαιοσύνη γίνεται ακόμα πιο εχθρική, πιο απρόσιτη και ακριβή για τον ελληνικό λαό. Την ίδια αντιστροφή της πραγματικότητας επιδιώκεται, κύριε Υπουργή, και σήμερα, ακολουθώντας εξάλλου την πεπατημένη που ο Πρωθυπουργός ακολούθησε σε όλη την έκταση στην ομιλία του στη ΔΕΘ, διαβεβαιώνεται για πλήρη ετοιμότητα για να λειτουργήσουν οι αλλαγές με το νέο δικαστικό έτος και κυρίως αποκρύπτεται αυτό που είναι και το σπουδαιότερο, το συνολικά αντιδραστικό χαρακτήρα του νέου δικαστικού χάρτη, ο οποίος για ακόμα μια φορά ήρθε στο όνομα δήθεν της επιτάχυνσης και αναβάθμισης της δικαιοσύνης. Γι' αυτό βεβαίως εμείς δεν σας αποδίδουμε απλά και μόνο προχειρότητα, έλλειψη προετοιμασίας και υποδομών για να εφαρμοστούν αυτού του είδους οι εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις, όπως ως επιτοπλίστων κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα, ζητώντας μάλιστα να παραταθεί για λίγο η εφαρμογή και όχι να μην εφαρμοστεί ο δικαστικός χάρτης. Είναι άλλωστε κάτι σαν αναγκαίο κακό για σας μπροστά στην κεντρική σας επιδίωξη να έχετε και τέτοιου είδους καθυστερήσεις. Χωρίς βεβαίως να υποτιμούμε και αυτές τις πτυχές, όταν βρισκόμαστε λιγότερο από μια εβδομάδα πριν από την έναρξη του δικαστικού έτους και ακόμα δεν είναι γνωστός ο τόπος και ο χρόνος εκδίκασης των υποθέσεων, πόσο μάλλον με τι όρους θα γίνει αυτή η εκδίκαση, προκαλώντας επίοικως μιλώντας τουλάχιστον ανασφάλεια σε ένα λαϊκό κόσμο που δίκαια αγωνιά για τις υποθέσεις του και βεβαίως ακόμα μεγαλύτερο άγχος και πίεση σε όλους τους εμπλεκόμενους στη δικαιοσύνη κλάδους. Όμως η δική μας κριτική, πέρα από αυτά, τα υπαρκτά βεβαίως ζητήματα, αφορά κυρίως τον ίδιο τον αντιδραστικό χαρακτήρα των αλλαγών που έφερε ο νέος δικαστικός χάρτης, γι' αυτό και συνολικά τοποθετούμαστε επί της αρχής κατά της εναρμόνισης των κωδίκων, που δεν έχει κατά τη γνώμη μας απλά και μόνο ένα νομοτεχνικό χαρακτήρα και αυτό φαίνεται και από την έκταση αυτών των αλλαγών. Πολύ περισσότερο, όταν κατά κάποιο τρόπο θα έλεγε κανείς ότι σήμερα δημιουργείται την υποδομή, αποκτάται την τεχνογνωσία για το πώς θα προχωρήσουν και ευρύτερες συγχωνεύσεις και καταργήσεις δικαστηρίων, όπως είναι προδιαγεγραμμένο, αν όχι ομολογημένο ότι θα γίνουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βάθος χρόνου, σε πρωτοδικία και εφετεία. Κανένα περιθώριο παρερμηνιών γι' αυτό δεν άφησε η Παγκόσμια Τράπεζα, η έκθεση Πισαρίδη, τα διάφορα άλλα ιερά σας Ευαγγέλια, τα οποία υλοποιείται πράγματι με αξιομνημόνευτη πίστη, τόσο εσείς, όσο βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΧ και με όλες τις εκδοχές και τα δημιουργήματα των διάφορων αστικών κομμάτων, που σήμερα βεβαίως για τους γνωστούς αντιπολιτευτικούς λόγους παριστάνουν τους διαμαρτυρόμενους. Γιατί βεβαίως οι σημερινές μεταρρυθμίσεις, όπως λέτε, έρχονται να συμπληρώσουν ένα συνολικά νέο αντιδραστικό τοπίο στην απονομή της δικαιοσύνης, στην οποία πριν περάσει η σκυτάλη στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματικά σήμερα δίνει τα ρέστα της για να οικοδομηθεί αυτή η δικαιοσύνη που θα εμπνέει εμπιστοσύνη των επενδυτών και των επιχειρηματιών στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας, δικά σας τα λόγια, κύριε Υπουργή. Όμως δεν μπορεί να ξεχνάμε και την αξιομνημόνευτη συμβολή και των προηγούμενων, ιδίως του ΣΥΡΙΖΑ, στην αρχική βεβαίως εκδοχή, με όλα τα συνθετικά, πριν διαλυθεί στα εξών συνετέθη. Νέα τακτική διαδικασία με κατάργηση της εμάρτυρης απόδειξης, νέα αναγκαστική εκτέλεση και ηλεκτρονική πληστηριασμή,
καθιέρωση μεγάλου εύρους μονομελών συνθέσεων ακόμα και στο δεύτερο βαθμό, ιδιωτική διαμεσολάβηση, ψηφιακή μετάβαση, κατάργηση ειρηνοδικείων και δικαστικών υπηρεσιών με το νέο δικαστικό χάρτη, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και άλλα τόσα. Και όλα αυτά πάντα στο όνομα της επιτάχυνσης και της αναβάθμισης της δικαιοσύνης, που βεβαίως μέχρι τώρα αναζητείτε. Όμως, αντίθετα με όσα ισχυρίζεστε, οι εργαζόμενοι και οι βιοπαλαιστές βλέπουν συνεχώς να ορθώνονται όλο και μεγαλύτερα οικονομικά, δικονομικά και πρακτικά εμπόδια στην πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη, βλέπουν τις υποθέσεις τους να βαλτώνουν για χρόνια, αντιμετωπίζουν μια ολοένα και πιο εχθρική νομοθεσία. Την ώρα βεβαίως που άλλη είναι η εικόνα για τους ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους, για τους διάφορους μεγαλοσχήμονες που απολαμβάνουν όλο και πιο ευνοϊκή μεταχείριση στις υποθέσεις τους, βλέπουν αυτές να διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα, διαμορφώνεται για αυτούς ένα καθόλου φιλικό και ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο και δικαστικό περιβάλλον για να υπηρετεί βεβαίως τις κερδοφόρες επενδύσεις τους. Τα ίδια τα δικαστήρια εξάλλου λειτουργούν όπως απροκάλυπτα διακηρύσσεται και νομοθετείται στο πλαίσιο της γνωστής αντιλαϊκής λογικής του κόστους-οφέλους που παραγωνίζει τις λαϊκές ανάγκες. Είναι εξάλλου πολύ αποκαλυπτικό των προθένσεών σας το γεγονός ότι διατηρείται ως κριτήριο για την αναγκαιότητα κατάργησης ή μη ενός δικαστικού σχηματισμού το επίπεδο επιχειρηματικότητας μιας περιοχής, άλλα οικονομικά κριτήρια που προσυδειάζουν περισσότερο σε διαχείριση επιχειρήσεων και όχι βεβαίως δικαστικών σχηματισμών. Την ώρα που με το άρθρο 64 υποβαθμίζεται και την όποια δυνατότητα συμμετοχής είχαν οι δικαστικές ενώσεις, δικηγορικοί σύλλογοι, άλλοι επιστημονικοί φορείς του χώρου της δικαιοσύνης να έχουν λόγο στις αποφάσεις ίδρυσης ή κατάργησης δικαστηρίων υποβαθμίζοντας τη συμμετοχή τους στην απλή υποβολή ενός υπομνήματος. Οι προτεραιότητες σας μιλάνε από μόνες τους και δεν χρειάζονται πολλά. Είναι χαρακτηριστικό το άρθρο 46 του νομοσχεδίου που διευρύνει τη δυνατότητα ορισμού συμβολιογράφων ως υπαλλήλων πληστηριασμού, ακόμα και όμορες του τόπου εκτέλεσης περιφέρειας ή και της πρωτεύουσας της χώρας, για να ξεπερνιέται βεβαίως χωρίς πολλά-πολλά η όποια προθυμία ενδεχομένως να υπάρχει σε συμβολιογράφους σε μικρές κοινωνίες για να προχωράνε τους πληστηριασμούς, αλλά και βεβαίως για να γίνονται αυτοί κάτω από τα ραντάρ και χωρίς να μπορούν εύκολα να γίνουν αντιληπτές από τις κινητοποιήσεις, για να προσπαθώντας να αποφύγετε τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης που εκφράζονται, θεωρείτε ότι θα τις αποφύγετε, σας διαμηνύουμε ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, προκειμένου βεβαίως να διενεργούνται απρόσκοπτα και χωρίς καθυστερήσεις οι πληστηριασμοί της λαϊκής περιουσίας. Και πραγματικά, κύριε Υπουργέ, μην υποτιμάτε την νοημοσύνη μας και μας προκαλείτε κιόλας, λέγοντας ότι δήθεν σας πήρε ο πόνος για την αποτελεσματικότητα της εκτέλεσης των εργατικών απαιτήσεων των εργαζομένων σε βάρος της ασυδοσίας της εργοδοσίας, που αυτή η ασυδοσία στηρίζεται στα δικά σας διαχρονικά αντεργατικά τερατουργήματα. Και μάλιστα αυτό το επικαλείστε τη στιγμή που γίνεται ο ρημαγδός πληστηριασμών στη λαϊκή στέγη. Έχει και ο εμπαιγμός ένα όριο. Γι' αυτό και βεβαίως σπέβδεται να ικανοποιήσετε κάθε απέτηση των κορακιών, των μεγάλων εταιριών που συγκεντρώνουν μέσω των πληστηριασμών τα ακίνητα, όπως κτηματομεσητικές, τουριστικές, τα Airbnb, οι ίδιες οι τράπεζες και τα funds που παίζουν αυτό το ρόλο. Κάτι που το κάνετε με μεγάλη επιτυχία και με το άρθρο 45, με το οποίο φροντίστε να διαμορφώνετε την πλήρη εικόνα για το φιλέτο που λαχταρά κάθε κοράκι, με πολεοδομικές άδειες, τοπογραφικά, κατόψεις κλπ. Για την εκτέλεση των εργατικών απαιτήσεων τα κάνετε και αυτά. Εδώ δεν τραπήκατε να ενσωματώσετε στον κώδικα πολιτικής δικονομίας, παρακαλώ, διάταξη που να διασφαλίζει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι αυτός που θα σου αρπάξει το σπίτι θα είναι και απαλλαγμένος από οφειλές στο ρεύμα και το νερό, έλεος. Με την κατάργηση των ειρηνοδικείων και γενικότερα με το νέο δικαστικό χάρτη ταλαιπωρείται και καθυστερείται ακόμα περισσότερο τον κόσμο που προσφεύγει ή εμπλέκεται δικαστικά
με τους επαναπροσδιορισμούς των υποθέσεων, τον επιβαρύνεται οικονομικά, υποβαθμίζεται την ποιότητα της όποιας δικαστικής προστασίας έχει στο υπάρχον σύστημα. Είναι χαρακτηριστικά για αυτά τα άρθρα 22 και 24 που αφορούν τα παράβολα των ενδίκων μέσων και της ανακοπής ερημοδικίας, όπου καταργείται τα φθηνότερα παράβολα για τις υποθέσεις αρμοδιότητας ειρηνοδικείων, υπαγάγοντας τα όλα σε αυτές στα κόστος του μονομελούς, επιβεβαιώνοντας περίτρανα την κριτική που σας κάναμε κατά την ψήφιση του νέου δικαστικού χάρτη για συνολική αύξηση του κόστους στις διαδικασίες. Μάλιστα, δεν επιλέγεται μια διάκριση που υπάρχει σε άλλα σημεία με βάση το ύψος των αρμοδιοτήτων που καθορίζεται, με βάση το ύψος των απαιτήσεων που καθορίζεται στα 30.000 ευρώ, που κάνετε και για τις εργατικές διαφορές σε σχέση με το δικαστικό ένσημο για τις εργατικές διαφορές, αλλά επιτέλους, κύριοι υπουργοί, τολμήστε, είναι υπερόριμο αίτημα, αν πραγματικά, όπως λέτε, κόπτεστε κιόλας για τις εργατικές απαιτήσεις, να καταργήσετε συνολικά το δικαστικό ένσημο για το σύνολο των εργατικών διαφορών και όχι βέβαια μέχρι αυτές του ύψους των 30.000. Είναι χαρακτηριστική και σε αυτή τη λογική υπάγεται και η τροπολογία που φέρνετε για να τακτοποιήσετε βέβαια τελευταία στιγμή τα ζητήματα των δικηγορικών αμοιβών και των διπλοτύπων, τα οποία βεβαίως θα μπορούσε να ανοίξει μια συζήτηση και θα είναι ένα ζήτημα οι δικηγορικές αμοιβές που πρέπει και θα συζητηθούν στον κώδικα δικηγόρων ή θα πρέπει να τις δούμε συνολικά το ύψος της κλπ. Όμως σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατόν να γίνεται με αυτόν τον τρόπο, ευνηδιάζοντας μάλιστα ένα λαϊκό κόσμο που, ξέρετε, τα μετράει όταν όλα τα διπλότυπα θα είναι πλέον αυτά στο ύψος του μονομελούς πρωτοδικείου και όχι του ειρηνοδικείου, έτσι. Εντάξει, να το ξαναδούμε. Μπορεί λάθος να κατάλαβα την τροπολογία, γιατί είναι και μεταμεσονύχτες οι τροπολογίες. Σε κάθε περίπτωση όμως, και σε σχέση με τα παράβολα, θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει νέα επιβάρυνση στους διαδίκους. Για να μην μιλήσουμε βεβαίως για την πίεση και το άγχος που βιώνουν, δεν είναι μια υπερβολή πραγματικά να πούμε ότι βρίσκονται σε απόγνωση δικηγόροι, μικροί αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί, ιδιαίτερα της Αττικής, για τη σοβαρή ταλαιπωρία και αναστάτωση που υφίστανται τόσο σε αυτή τη μεταβατική φάση, όπου λίγες μέρες πριν την έναρξη του δικαστικού έτους δεν ξέρουν καλά-καλά ούτε που θα εκδικαστούν οι υποθέσεις τους, όσο βεβαίως και στη συνέχεια, αφού θα αναγκάζονται να διακτηνίζονται για να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της εκδίκασης υποθέσεων σε περισσότερα πρωτοδικεία, προς όφελος φυσικά των ισχυρών δικηγορικών εταιριών που διαθέτουν το προσωπικό και την υποδομή και που εύκολα βεβαίως θα ξεζουμίζουν τους μισθωτούς δικηγόρους όπως κάνουν και τώρα, για να μπορούν να ανταποκριθούν. Και όλοι αυτοί έχουν αφαιθεί να πελαγοδρομούν σε μια σειρά από ασαφείς διατάξεις που εντείνουν την ανασφάλεια δικαίου, όπως ενδεικτικά με τη διπλή δυνατότητα κατάθεσης δικογράφου στις κύριες και παράλληλες υπεριφερειακές έδρες και άλλα, στα οποία αναφερθήκαμε και στις συζήτηση στην Επιτροπή. Ενώ τελικά και όλο αυτό το μπάχαλο με τη μεταφορά των γραμματιών, των αρχείων των καταργούμενων δικαστηρίων κλπ. Για άλλη μια φορά φορτώθηκε στους δικαστικούς υπαλλήλους με τα τεράστια κενά στις οργανικές θέσεις και τις σοβαρές ελλείψεις σε υλικοτεχνική και κτηριακή υποδομή, και παρόλα αυτά εσείς συνεχίζετε να τηρείτε σιγή νυχθείως ακόμα και για το περιβόητο επίδομα ειδικών συνθήκων, ένα υπερόριμο πλέον αίτημα, πόσο μάλλον για πολύ πιο αναγκαίες και δίκαιες διεκδικήσεις τους, όπως κατ' επανάληψη ως κόμμα έχουμε δηλώσει ότι τη στηρίζουμε, έχουμε κατ' επανάληψη διατυπώσει και με τη μορφή τροπολογιών και με προτάσεις νόμου για άμεσες προσλήψεις για την κάλυψη όλων των κενών θέσεων σε δικαστικούς υπαλλήλους, με μόνιμο προσωπικό, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και σύγχρονο μισθολόγιο που να ανταποκρίνεται στο σημερινό αυξημένο κόστος ζωής και στη συνθετότητα βεβαίως των καθηκόντων τους, για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, για έγκαιρη και στο ακέραιο πληρωμή της υπεροριακής τους απασχόλησης. Αντί γι' αυτό,
Εσείς έρχεστε να επαναφέρετε από το παράθυρο τη διάταξη που βγάλετε από την πόρτα, υπό το βάρος βέβαια και εκεί των αντιδράσεων κατά την ψήφιση του αρχικού νόμου, για τις μετακινήσεις των δικαστικών υπαλλήλων στις περιφερειακές ή παράλληλες έδρες, λόγω λέτε έκτακτων, σε περίπτωση έκτακτων συνθήκων. Ξέρετε, έχουμε κάθε δίκιο, κάθε λόγο να αμφιβάλλουμε για αυτές τις έκτακτες, όπως λέτε, συνθήκες, γιατί σε ορισμένα δικαστήρια οι γραμματείς, για να μην πούμε στην πλειοψηφία, οι γραμματείες τελούν υπομόνιμες τέτοιες έκτακτες συνθήκες, έχοντας μάλιστα και την πολύ πικρή εμπειρία με τα οδηπορικά τους για τις μεταβατικές έδρες να γράφονται στα οτευτέρι με τα βερεσέ για μήνες. Αντίστοιχα προβλήματα θα δημιουργηθούν και με τις κληρώσεις των δικαστηρίων στις νησιωτικές ή άλλες τις πρόσθετες περιφέρειες, όταν οι ίδιοι δικαστές, για να δικάσουν ασφαλιστικά ή ποινικά, θα πρέπει να βρίσκονται μέσα σε λίγες ημέρες από το ένα νησί σε άλλο, σε δυσπρόσιτες λόγω κακής σύνδεσης ή καιρικών συνθήκων περιοχές, όπως μια από αυτές είναι και η Λέσβος, το πρωτοδικείο της Μυτιλήνης μάλλον που υπάγεται σε αυτή η Λίμνος κλπ., προδιαγράφοντας τελικά ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις και συνολικά επιβάρυνση στην απονομή της δικαιοσύνης. Πολύ περισσότερο που συνολικά η διαδικασία ενοποίησης του πρώτου βαθμού δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση και για τους δικαστές, με τουλάχιστον προβληματικές και δυσεπίλητες καταστάσεις σε σχέση τόσο με την ουσιαστική επιμόρφωση και την απαραίτητη εμπειρία για το χειρισμό αντικειμένων που μέχρι σήμερα ήταν εκτός των αρμοδιοτήτων τους και που πολλοί, αν όχι οι περισσότεροι από αυτούς, είχαν συνειδητά επιλέξει να μην εμπλακούν με αυτό το κλάδο του δικαίου, όπως κάνουν άλλοι δικαστές, για παράδειγμα, το διοικητικό, ποινικό κλπ. Όσο βεβαίως παραμένουν δυσεπίλητες καταστάσεις και σε σχέση με τα ζητήματα της μισθολογικής και κυρίως βαθμολογικής τους εξέλιξης, που σε κάθε περίπτωση δημιουργούν αδικίες και ασυμβατότητες, με αποτέλεσμα να τροφοδοτείται μια παντελώς αχρίαστη και άγονη αντιπαράθεση μεταξύ ειρηνοδικών και πρωτοδικών, για την οποία, κύριε της κυβέρνησης, φέρεται στο ακέραιο την ευθύνη. Και που βεβαίως το βάσιμο ορισμένων εκ των εκατέρωθεν αιτιάσεων αποδεικνύει ακριβώς τον προβληματικό χαρακτήρα των κατευθύνσεων, των κριτηρίων και την ίδια την υλοποίηση της ενοποίησης των διαδικασιών, που έγιναν όχι βεβαίως με επιστημονικά κριτήρια, με σκοπό την καλύτερη εξειδίκευση στα διαφορετικά αντικείμενα, με κριτήριο δηλαδή τις λαϊκές ανάγκες και την καλύτερη πρόσβαση του λαού και την εξασφάλιση της όποιας δικαστικής προστασίας, αλλά με αποκλειστικό σκοπό και κριτήριο τη διαχείριση και εξοικονόμηση πόρων, όπως ομολογείται κατ' επανάληψη, δηλαδή με κριτήρια που προσυδειάζουν σε διοίκηση επιχειρήσεων και όχι της δικαιοσύνης. Γι' αυτό βεβαίως και δημιουργείται ως αποτέλεσμα αυτής της κατάργησης των ειρηνοδικείων ένα σύνθετο πλέγμα από νέα σοβαρά προβλήματα που είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να επιληθούν και βεβαίως με δίκαιο τρόπο. Γιατί την ώρα που η πραγματικά σύγχρονη απέτηση για ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών είναι, για παράδειγμα, η ίδρυση ειδικών δικαστηρίων για εντοπισμένες κοινωνικές ανάγκες που χρήζουν πολλές φορές ιδιαίτερης μέρημνας, όπως τα οικογενειακά δικαστήρια, τη στιγμή που τα αποκρουστικά φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας συνεχώς πολλαπλασιάζονται, όπως ειδικά δικαστήρια για θέματα εργατικών ατυχημάτων, εγκλημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, εσείς αντίθετα συμμορφώνεστε με τις υποδείξεις των εκπροσώπων των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων για συγχωνεύσεις και καταργήσεις δικαστηρίων. Με σκοπό βέβαια τη διασφάλιση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, για να δημιουργείται ειδικά, σύγχρονα και αποδυτικά βεβαίως εκεί τμήματα, με εξειδικευμένους στα αντικείμενα αυτά δικαστές για υποθέσεις επενδυτικού ενδιαφέροντος και άλλα. Την ώρα που πραγματική αναβάθμιση της δικαιοσύνης δεν μπορεί να γίνει χωρίς πλήρη στελέχωση όλων των δικαστικών υπηρεσιών, με μόνιμο προσωπικό, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, με συνθήκες εργασίας που θα επιτρέπουν βεβαίως και την επαρκή εκπαίδευσή τους σε νέα εξειδικευμένα αντικείμενα, θα επιτρέπουν την υπηρεσιακή τους εξέλιξη και κυρίως θα σέβονται τις συνθήκες και τους όρους ζωής τους. Εσείς αντίθετα θέτετε ως προτεραιότητα τη δημιουργία και ενίσχυση ενός ακόμα κατασταλτικού, αντιδραστικού μηχανισμού όπως αυτού της δικαστικής αστυνομίας.
την ώρα που πραγματική αναβάθμιση της δικαιοσύνης, και ολοκληρώνουμε αυτό κύριε Πρόεδρε, δεν μπορεί να γίνει χωρίς αποφασιστική βελτίωση της άθλιας κτηριακής και υλικοτεχνικής υποδομής. Αλήθεια, γιατί κατάπιατε τη γλώσσα σας σχετικά με το πώς προχωράνε τα μεγαλοπίβολα σχέδια για την κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου στην Αθήνα? Εσείς γεμίζετε τα δικαστήρια με οθόνες για να προχωρούν οι τηλεδίκες, υποβαθμίζοντας ακόμα πιο πολύ τη ζωντανή διαδικασία, την ακροαματική, και αποβλέποντας σε μεγαλύτερες καταργήσεις δικαστηρίων. Όπως βεβαίως λειτουργεί και ο συνολικά ψηφιακός μετασχηματισμός, αντί για εργαλείο που μετατρέπεται κάθε φορά σε όπλο που στρέφεται ενάντια στις λαϊκές ανάγκες. Γιατί βεβαίως όλα αυτά τα σύγχρονα και αναγκαία για την πραγματική αναβάθμιση της δικαιοσύνης προς όφελος πρώτα και κύρια του λαού, αλλά και όλων των εργαζομένων σε αυτή, δεν χωράνε στους δικούς σας αντιλαϊκούς κόφτες του κόστους ωφέλους που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που όλοι εσείς με θέρμη υπηρετείτε. Γι' αυτό και κοινό συμφέρον των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων στη δικαιοσύνη, δικαστικών υπαλλήλων, αυτοαπασχολούμενων μισθωτών, δικηγόρων αλλά και δικαστών στη μεγάλη τους πλειοψηφία, είναι να αντιπαλέψουν από κοινού την εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη και συνολικά αυτές τις αντιλαϊκές αντιδραστικές κατευθύνσεις που εχθρεύονται τις ίδιες τις ανάγκες τους, μπαίνουν εμπόδιο σε μια δικαιοσύνη που θα υπηρετεί την κοινωνική πρόοδο, που βεβαίως καμία σχέση δεν έχει με τη σημερινή αστική δικαιοσύνη, θεματοφύλακα του αντιλαϊκού και εχθρικού για το λαό και τις ανάγκες του αστικού κράτους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την κυρία Κομινάκα.